προβλήματα που υποδηλώνουν με ακρίβεια την ανισορροπία στην λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Το γαστρεντερικό σύστημα είναι ένα σύστημα οργάνων που επεξεργάζονται μηχανικά και χημικά την εισερχόμενη τροφή. Εξάγουν θρεπτικά συστατικά και υγρά από αυτά, τα οποία στη συνέχεια διεισδούν στο αίμα και την λέμφο και επίσης συμμετέχουν στην διαδικασία απομάκρυνσης των αχώνευτων περισσευμάτων. 100% έχετε προβλήματα με τον γαστρεντερικό σας σύστημα. Αν έχετε φούσκωμα, καούρα, αέρια, ρέψιμο, διάρρεια, δυσκυλιότητα, αν στο δέρμα σας υπάρχει ακμή, ψωρίαση, έξιμα, κνισμό έχετε ή ροδόχρο ακμή, εάν είστε υπέρβαροι ή έχετε αυξημένη ή καθόλου όρεξη. Και αυτό υποδηλώνει επίσης προβλήματα με το γαστρεντερικό σύστημα. Εάν όλες οι προσπάθειες αντιστάθμισης της ανεπάρκειας βιταμινών και μετάλλων δεν έχουν αποτέλεσμα, τότε αυτό σίγουρα μας δείχνει πρόβλημα με το γαστρεντερικό σύστημα. Αναπνευστικές λοιμώξεις ή υιογενείς λοιμώξεις περισσότερες από 2 φορές το χρόνο. Περισσότερο από 2 φορές το χρόνο επίσης, αν έχετε έρπη ή κολπική καντιδίαση, είναι μια φλεγμονώδης νόσος των γυναικείων γενετικών οργάνων που προκαλείται από μύκητες του γένους καντίδα. Δεν ανήκει στην κατηγορία των αφροδίσεων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, κνισμό, κάψιμο στην εξωτή περιοχή των γεννητικών οργάνων. Λευκή επικάλυψη στη γλώσσα, όπως και η κακοσμία του στόματος. Υπάρχουν επίσης και έμεσα συμπτώματα όπως προβλήματα ύπνου. Αν έχετε αϊπνία ή αν έχετε διαταραχή ύπνου, δηλαδή ξυπνάτε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ορμονική ανισορροπία και συναισθηματική ανισορροπία. Όπως μπορείτε να δείτε, αν το γαστρεντερικό σύστημα δεν λειτουργεί καλά, έχουμε πάρα πολλές επιπτώσεις στην ζωή μας. Αν ασχοληθούμε με το στομάχι, μπορώ να πω πως αν έχετε μειωμένη οξύτητα, που 90% έχουν, τότε σίγουρα θα πρέπει 2 φορές την ημέρα μέσα σε ποτήρι με ζεστό νερό 10 λεπτά πριν φάτε να βάλετε 1 με 2 κουταλές σούπας μιλόξιδο αφιλτράριστο, καλό βιολογικό μιλόξιδο, όχι αυτά τα τεχνητά που θα σας κάψουν το στομάχι και έτσι θα επαναφέρετε την οξύτητα για να σταματήσουν και πολυδρομήσεις και πολλά και διάφορα. Όσοι έχουν προβλήματα με την εκροή χολής, πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε στην διατροφή σας πικρά φαγητά ή όπως είπα και πριν, 1 ποτήρι ζεστό νερό ή τουλάχιστον μισό, αρκεί να είναι ζεστό, όχι να σας κάψει, ζεστό όμως, όχι χλαρό, πριν από το φαγητό. Όπως και επίσης, αν πάμε παραπέρα για το λεπτό έντερο, μπορούμε να προσθέσουμε ίνες, φυτικές ίνες, να τρώμε περισσότερα λαχανικά. Εάν δεν θέλετε, υπάρχει ποικιλία φυτικών ινών στα συγκεκριμένα καταστήματα που είναι οι αυτές οι τροφές που παίρνουμε για την υγιεινή και καλή διατροφή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά και στο ίντερνετ και offline. Παραπέρα πάμε για το χοντρό μας έντερο που και αυτό χρειάζεται την περιποίησή του. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ζυμωμένες τροφές, άρα πρέπει να πίνουμε κεφίρ, όμως, όχι όμως με πρόσθετη ζάχαρη, κεφίρ, χωρίς αρωματικά, χωρίς γευστικά, χωρίς χρώματα και χωρίς την ζάχαρη. Όπως τα τουρσιά μας και κυρίως το λάχανο τουρσί, κάνει πάρα πολύ καλό. Και οπωσδήποτε φίλοι μου, ας μην ξεχνάμε το ζεστό νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι νομίζετε. Όχι καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά, ούτε χυμό. Νερό, καθαρό νερό. Αν μπορείτε το πρωί 1 ποτήρι ζεστό νερό, ούτε χλιαρό, ούτε καυτό, ζεστό. Περίπου στους 60 βαθμούς, όπως αντέχει ο καθένας. Αρκεί να είναι λίγο ζεστό. Να πιείτε έστω και με μικρές κουλές, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε το καλό που θα κάνετε στον οργανισμό σας. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό
Γιατί μέσα, ας πούμε, στο πεπτικό μας σύστημα έχουμε πάνω από 30 σφιχτήρες. Και αυτά με το καθημερινό μας στρες, γιατί ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, όπως και εγώ, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το στρες στη ζωή μας. Και είναι αλήθεια αυτό, πως όλες οι παθήσεις ξεκινάνε από το στρες. Και όταν ένας σφιχτήρας παθαίνει σπασμό, όπως και το όργανό μας, εννοείται πως δεν θα λειτουργήσει καλά, εννοείται πως θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και όταν αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει. Πίνοντας ζεστό νερό, χαλαρώνουν οι μυς, χαλαρώνουν οι σφιχτήρες και λειτουργεί, γίνεται ομαλή όλη μέρα. Οπότε και επέμψει στην τροφή και εμείς θα είμαστε πιο ήρεμοι. Επίσης, αν θέλετε να μειώσετε την κακή επίπτωση των ορμονών του στρες, της κορτιζόλης που μας καταστρέφει καθημερινά, μπορείτε να γυμναστείτε ώσπου να υδρώσετε. Δεν με νοιάζει τι θα είναι, χορός, περπάτημα, οτιδήποτε, οποιαδήποτε άσκηση ώσπου να υδρώσετε. Αυτά από μένα φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά, όμορφοι και υγιείς. Γεια σας!